Hey, γεια σας φίλες και φίλοι, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ξέρετε ποιος είμαι, ο Σαρούκλας. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο τι θα κάνουμε, θα μιλήσουμε για τον μεταβολισμό που καταστρέφεται. Πώς καταστρέφεται, πώς λειτουργεί όλη η φάση, πώς να σώσεις τον μεταβολισμό σου από το να καταστραφεί και πώς να μην τρως 200 θερμίδες και πάλι να βάζεις λίπος. Οπότε πρέπει να δεις, είναι απαραίτητο να δεις αυτό το βίντεο ως το τέλος. Εάν δεν το δεις, θα κάνεις αυτό το μικρό λάθος που θα κάνει το μεταβολισμό σου απλά να κρασάρει, να καταστραφεί. Ουσιαστικά θα καταλήξεις να τρως 200 θερμίδες και πάλι να βάζεις λίπος, που αυτό δεν το θέλουμε έτσι. Επίσης, κάθε like που πατιέται, αν πατήσει like τώρα σε αυτό το βίντεο, θα ανεβάζει το μεταβολισμό όλων των ανθρώπων που είδανε το βίντεο κατά 50 θερμίδες. Οπότε, αν θες να τρως 10.000 θερμίδες και πάλι να μην βάζεις λίπος, πρέπει να γεμίσουμε like αυτό το βίντεο. Οπότε, πριν συνεχίσουμε, εάν θες να χάσεις λίπος, να γραμμώσεις και να το κάνεις αυτό κατά βούληση και να μην ζορίζεσαι και να βγαίνει όλο αυτό αβίαστα, πάτε το link κάτω στην περιγραφή, saro.live, καθότος φέτες. Εντάξει, οπότε καταρχάς να δούμε από πού προήρθε αυτό, αυτή η ιδέα ότι ο μεταβολισμός μου καταστράφηκε. Αυτή η ιδέα έχει προέρθει από άτομα που είναι πολλά κιλά και θέλουν να χάσουν κιλά. Οπότε μπορεί να είναι όλες 100 κιλά και να χάνει, ξέρω εγώ, 1 κιλό τη βδομάδα στην αρχή, 2 κιλά τη βδομάδα στην αρχή, και σιγά σιγά να αρχίσει να χάνει μισό κιλό τη βδομάδα ή 300 γραμμάρια την εβδομάδα. Οπότε υποθέτει ότι ο μεταβολισμός του καταστράφηκε. Οπότε ο ένας λόγος που όλος ο κόσμος το πιστεύει αυτό είναι αυτό, ότι ο περισσότερος κόσμος έχει προσπαθήσει να ρίξει λίγο το ποσοστό λίπους του, να γραμμώσει λίγο παραπάνω, και πάντα έχει πέσει πάνω σε ένα πλατό και λέει, μάλλον καταστράφηκε ο μεταβολισμός μου. Το άλλο είναι ότι στην αρχή, έτσι, χάνουμε νερά, χάνουμε διάφορα πράγματα μαζί με το λίπος, οπότε όταν φύγουν αυτά, μετά φαίνεται το πραγματικό λίπος που φεύγει. Οπότε στην αρχή μπορεί να χάσει 1-2 κιλά την πρώτη βδομάδα και μετά τη δεύτερη, τρίτη βδομάδα πάει στο μισό κιλό, στα 300 γραμμάρια και πάει λέγοντας. Οπότε κοιτάξτε να δείτε. Guys, ας δούμε ο μεταβολισμός, εντάξει. Ο μεταβολισμός υπολογίζεται, υπάρχουν διάφορες εξισώσεις εκεί στο ίντερνετ και από διάφορες έρευνες και επιστήμονες και τέτοια. Συνήθως είναι έτσι ένας συνδυασμός με το φύλλο, με το ύψος, με το βάρος και δραστηριότητα. Αυτό το βάζουμε σε παρένθεση, είναι θέμα για άλλο βίντεο. Αλλά ο μεταβολισμός απλά υπολογίζεται με πράγματα τα οποία είναι σταθερά πάνω μας, δεν αλλάζουν. Το φύλλο δεν αλλάζει. Δεν είναι ότι θα ξεκινήσει σαν άντρας τη γράμμωση και μετά θα γίνεις γυναίκα, οπότε θα πέσει ο μεταβολισμός σου. Δεν είναι ότι θα αρχίσει να κοντένεις ξαφνικά, άρα θα πέσει και ο μεταβολισμός σου. Οπότε δεν υπολογίζεται εδώ πέρα πουθενά η πρόσληψη τροφής, η πρόσληψη θερμιδών. Οπότε αυτό είναι ένα πράγμα που πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Τώρα, το βάρος είναι μέσα στην εξίσωση. Οπότε, όταν πέφτει το βάρος, λογικό είναι να πέφτει και ο μεταβολισμός. Εντάξει, εάν έχεις ένα μάξι 1500 κυβικών, που το κάνεις 1100 κυβικών, θα καίει λιγότερη βενζίνη. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταστράφηκε ο μεταβολισμός σου. Αυτό απλά είναι φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σε στεναχωρεί. Οπότε, στην περίπτωση, ας πούμε, των 100 κιλών, που ο κάποιος χάνει 1-2 κιλά τη βδομάδα, όταν πέσει στα 75 κιλά και χάνει μισό κιλό την εβδομάδα, και αυτό είναι 100% αναμενόμενο και θεμητό. Ένας τρόπος για να το καταλάβεις αυτό είναι απλά να πηγαίνεις με ποσοστά. Οπότε μιλάμε για 0,5 με 1% του σωματικού βάρους ανά εβδομάδα. Εφόσον είσαι εκεί πέρα, εφόσον παίζεις μπάλα εκεί μέσα, είσαι OK. Δεν έχει σημασία αν είναι 1 κιλό, 2 κιλά, 10 κιλά ή μισό κιλό ή 100 γραμμάρια. Έχουν να κάνουν όλα με την αναλογία των κιλών που είσαι τώρα. Εάν είναι 1%, το 1% των 100 κιλών είναι 1 κιλό. Το 1% των 75 είναι 750 γραμμάρια. Οπότε βλέπεις ότι αλλάζει λίγο το παιχνίδι, έτσι. Και εδώ πέρα προσπαθώ να το δείξω σε ένα διάγραμμα πιο όμορφα και ωραία. Οπότε εδώ είναι η πρώτη περίπτωση στην οποία το άτομο ξεκινάει με πολύ λίγο φαΐ, με λίγο φαΐ ας πούμε, αλλά το κρατάει σταθερό το φαΐ, εντάξει, και πέφτουν τα κιλά πιο απότομα και μετά ψηλό σταθεροποιούνται και ψηλό πέφτει σε ένα πλατό μέχρι να φτάσει στο στόχο, για παράδειγμα τα 75 κιλά λέμε τώρα. Και έχουμε μετά το άλλο παράδειγμα, το οποίο ξεκινάει το άτομο με περισσότερο φαΐ και σιγά σιγά το λιγοστεύει και χάνει τα κιλά πιο γραμμικά. Okay. Τώρα, αυτό που θέλω να έχεις στο μυαλό σου είναι ότι ο μεταβολισμός, ας πούμε είναι το μαύρο εδώ πέρα το διακεκομένο, πέφτει σε σχέση με τα κιλά περισσότερο. Κατά βάση με τα κιλά. Εντάξει, δεν πέφτει με βάση το φαΐ. Οπότε δεν σου λέω, πρέπει να ξεκινήσουμε με πολύ λίγο φαΐ. Αλλά, όταν ας πούμε πέσεις σε ένα πλατό ή απλά κάνεις υπομονή ή πρέπει να ρίξεις και άλλο το φαΐ. Σε καμία περίπτωση δεν ανεβάζουμε το φαΐ. Αυτό θέλω να σου πω. Με άλλα λόγια, ποτέ κανείς δεν πάχινε επειδή δεν έτρωγε αρκετά. Εντάξει. Θέλω να το βάλετε καλά αυτό στο μυαλό σας. Εάν γινόταν κάτι τέτοιο, θα ήταν τρελό, θα ήταν εξωπραγματικό. Θα ήταν σαν να σπάμε τον νόμο της φυσικής, τον νόμο της θερμοδυναμικής. Δηλαδή θα ήταν σαν να δημιουργείται ενέργεια από το πουθενά. Δηλαδή να παίρνουμε ενέργεια, θερμίδες από τον ήλιο. Να ξαφνικά να γινόμαστε μηχανές φωτοσύνθεσης ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, ο άνθρωπος ενέργεια μόνο μπορεί να πάρει από το φαΐ. Και αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Τώρα, είχε γίνει ένα πείραμα πριν πολλά χρόνια. Okay. Είχαν πάρει ένα σκασμό άτομα, τους είχαν δώσει πολύ λίγες θερμίδες. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πόσο,
Θα ποστάρω φωτογραφίες του πειράματος τώρα στην οθόνη, όπου όλα τα άτομα που πήραν μέρος στο πείραμα και τρώγαν αυτές τις πάρα πολύ λίγες θερμίδες, το αποτέλεσμα ήταν ίδιο για όλους. Όλοι χάσανε κιλά. Εντάξει, όλοι πέσανε σε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό λίπους, βασικά κάπου στο, δεν ξέρω, 5% ή κάτι τέτοιο. Ήταν τρελά χαμηλό ποσοστό λίπους και δεν υπήρχε ένας ο οποίος ήταν απλά στρούμπουλος. Δεν υπήρχε ούτε ένας στους 100. Και άμα δεις, ξέρω εγώ, φωτογραφίες από άτομα που πεινάνε σε τριτοκοσμικές χώρες ή στα κάμπ αυτής της συγκέντρωσης του Χίτλερ, βλέπεις όλοι είναι πετσί και κόκαλο. Δεν είναι όλοι πετσί και κόκαλο πέρα από έναν που είναι στρομπουλούλης. Εντάξει. Οπότε ναι, αν πέφτεις τα κιλά και πέφτει και ο μεταβολισμός σου μαζί, αυτό είναι 100% φυσιολογικό και κάτι που θα πρέπει να περιμένουμε. Εντάξει. Τώρα, η δραστηριότητα που το βάλαμε εδώ πέρα σε παρένθεση. Η δραστηριότητα είναι οι κινήσεις που κάνουμε στην καθημερινότητά μας ή το πόσες φορές τρέχουμε ή το πόσες φορές αθλούμαστε. Εγώ, ας πούμε, τώρα που μιλάω, κουνάω έτσι τα χέρια μου, έτσι. Εάν ήμουν σε γράμμωση για αρκετό καιρό, θα ήμουν λίγο πιο low energy, δεν θα κουνούσα τόσο τα χέρια μου και γενικά θα βαριόμουν να σηκωθώ, θα μίλαγα λίγο πιο χαμηλόφωνα. Όλα αυτά μας ρίχνουν το μεταβολισμό. Αυτά όμως έχουμε έλεγχο πάνω σε αυτά. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν έχεις έλεγχο πάνω σε αυτό, στη δραστηριότητα. Μπορείς να ζωρίσεις τον εαυτό σου, να είσαι δραστηριός, να είσαι υπερκινητικός, εντάξει, για να συνεχίζει το σώμα σου να καίει περισσότερες θερμίδες και να μην πέφτει τόσο πολύ ο μεταβολισμός σου. Εντάξει, και αυτό τώρα, το κομμάτι της δραστηριότητας. Αυτό το κομμάτι της δραστηριότητας, παιδιά, θα πέσει, εντάξει, θα πέσει ο μεταβολισμός, επειδή απλά γίνεσαι πιο τεμπέλης, σέρνεις τα πόδια σου περισσότερο. Αυτό επανέρχεται μέσα σε 1, 2, 3 μήνες μόλις σταματήσει η γράμμωση, εντάξει. Οπότε δεν είναι ότι θα πέσει ο μεταβολισμός σου κατά 200, 300, 500 θερμίδες και τελείωσε για την υπόλοιπη ζωή σου θα πρέπει να έχεις τόσο χαμηλό μεταβολισμό. Όχι. Πρώτον, αυτό είναι στο χέρι σου, δηλαδή απλά μπορείς να είσαι υπερκινητικός και να κινείσαι γρήγορα, να πιείς ένα καφέ παραπάνω και να το κάνεις αυτό. Και δεύτερον, με το που αρχίσεις να τρως λίγο περισσότερο, θα αρχίσεις να γίνεσαι πιο υπερκινητικός και να επιστρέψεις το παλιό καλό σου αυτό και ακόμη καλύτερο, γιατί τώρα θα είσαι πιο αθλητικός κλπ. Οπότε, ακόμα και να πέσει ο μεταβολισμός σου λόγω της χαμηλής δραστηριότητάς σου, απλά θα επανέλθει αυτό σε ένα με δύο μήνες μόλις σταματήσεις. Οπότε ούτε αυτό θα πρέπει να σε ανησυχεί, γιατί όπως είπαμε, είναι πολύ προσωρινό. Εντάξει. Οπότε η ιδέα ότι καταστράφηκε ο μεταβολισμός δεν υπάρχει, απλά δεν υφίσταται. Εντάξει, παιδιά. Οπότε, βγάλτε το από το μυαλό σας, γιατί απλά είναι ένας ακόμα λόγος άγχους. Εντάξει. Οπότε, αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, ξέρετε να κάνετε, κουμπώστε like, εγγραφή, πείτε μου τι άλλο θέλετε να δείτε κάτω στα σχόλια. Εάν θες να μάθεις να καις λίπος, καταβούληση και να μην παρασύρες από τέτοιες παραπληροφορίες και υπερβολές και χαζομάρες, link κάτω στην περιγραφή, saro.life καθότος φέτες, εντάξει, για το καλύτερο πρόγραμμα γράμμωσης και το καλύτερο coach εκεί έξω. Άντε, αυτά, peace out.